fucking shot. GRQ Bar εδώ και σήμερα θα σας δείξω δύο τρόπους ακόμα για να σχεδιάσετε ένα ίσιο κύκλο χωρίς διαβίτη. Πάμε τον πρώτο. Γι' αυτό θα χρειαστούμε μυρογνωμόνιο και δύο μολύβια ή στυλό, ό,τι θέλετε. Πατάμε το ένα μολύβι στο κέντρο του μυρογνωμονίου και με το άλλο στο πλάι κάνουμε τον κύκλο. Και είναι έτοιμος. Πάμε τώρα στο δεύτερο τρόπο. Και αυτός χρειάζεται μυρογνωμόνιο, αλλά αυτή φορά ένα μολύβι. Πάμε να δούμε πώς. Βάζουμε εδώ στο μυρογνωμόνιο τη μία μεριά μέχρι εκεί και απ' την άλλη κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Και είναι και οι δύο κύκλοι μας έτοιμοι. Θα χρωματίσω το δεύτερο κύκλο και θα κάνω μία φατσούλα μέσα που γελάει πολύ. Πάμε! Ξεκινάμε, θα βάλω δύο τελείες εδώ πέρα περίπου να είναι στη μέση έτσι για να κάνουμε τα μάτια. Ωραία, και μετά λίγα φρύδια, λίγα μικρά φρύδια εδώ πέρα. Πάμε τώρα για τα δάκρυα. Και την άλλη μεριά. Και μετά το στόμα. Το κάνετε έτσι όπως εγώ εδώ πέρα στα δάκρυα. Και να βρίσκει και από κάτω. Μετά τα δόντια απλά μία γραμμή, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και τη γλώσσα. Πάμε τώρα να το χρωματίσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω με το κίτρινο. Καλό θα ήταν να μην βγείτε από τις γραμμές αν μπορείτε, για να μην φανεί άσχημο, αλλά δεν πειράζει να βγείτε και λίγο μωρέ, είναι χοντρικά το σχέδιο. Μπορεί και εγώ να βγω σε κανένα σημείο. Μετά θα κάνουμε τα δάκρυα ώστε να μας μείνει μετά μόνο το στόμα. Θα περάσω μάλλον και τα μάτια με μαύρο για να φαίνεται πιο ωραίο. Πάμε τώρα με τον μπλε. Απ' τη λεπτή μεριά του μαρκαδόρου για να μην μας βγει έξω. Γιατί θα γίνει πράσινο. Πάμε τώρα για το στόμα. Πατάω πιο πολύ τη γλώσσα. Για να φανεί η διαφορά από το άλλο στόμα. Γιατί κόκκινο με κόκκινο τώρα. Βλέπετε, δεν φαίνεται πολύ διαφορά. Εντάξει. Θα το περάσω και λίγο από πάνω με το μολύβι ώστε να μαυρύνει λίγο. Ναι, δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Ευτυχώς που υπάρχει γραμμή. Πάμε να το περάσω τώρα. Πιστεύω τώρα το πέρασε αρκετά. Πάμε να περάσουμε και τα μάτια. Με το μαύρο έτσι λίγο. Και βλέπετε και την φατσούλα. Να και δύο κύκλοι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεό μου. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε, subscribe γιατί με βοηθάει να κάνω και άλλα βίντεο. Κάντε το ένα share να το δουν οι συγγενείς σας και φίλοι σας. Γράψτε μου κάτω στα comment σας τις απόψεις για αυτό το βίντεο. Αυτά από μένα και για σήμερα. Γεια σας.